Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στο Γιάννη Τακουρίδη, τον οποίο το βρίσκουμε βέβαια στη Σύρο. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλησπέρα. Πότε φύγατε από Θεσσαλονίκη? Ξέρω εγώ, έχει πέρα μια εβδομάδα για να παίξουμε με τη Σύρο τον πρώτο, τον ημιτελικό, τον τρίτο. Ναι. Είμαστε ακόμα εδώ, προετοιμαζόμαστε για τον τελικό. Γνωρίζατε ότι υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο ή το μάθατε εκεί ότι μετά θα πάτε απευθείας για τον τελικό στον Πειραιά? Όχι, το γνωρίζαμε και επειδή το πρόγραμμα είναι λίγο, το κάνουν λίγο πιο γρήγορο γιατί αργήσανε να τελειώσει το πρωτάθλημα, το ξέραμε ότι σε περίπτωση που προκριθούμε με τρίτη νίκη τη Δευτέρα όπως και έγινε θα πάμε κατευθείαν στην Αθήνα γιατί θα παίζαμε την Πέμπτη για να διευκολυνθούμε να μην έχουμε δύο ταξίδια. Και αν γίνονταν 2-1? Αν γινόταν 2-1 θα γινόταν το ίδιο, απλά μετά την Τετάρτη που θα παίζαμε την Τετάρτη θα κερδίζαμε και θα πηγαίναμε κατευθείαν. Άρα είναι υπέρ σας από όλες πλευρές φυσικά ότι έγινε 3-0 και προχωράτε στον τελικό χωρίς ένα ακόμα παιχνίδι στη Σύρο? Ναι, σίγουρα είναι υπέρ μας γιατί η κούραση είναι μεγάλη νομίζω. Θα ήταν μεγάλη τριναία, ναι, βέβαια. Είναι υπέρ μας και το ότι έγινε το 3-0 φυσικά, ναι. Εδώ κατευθείαν με το πρώτο παιχνίδι στη Σύρο και νομίζω το ότι μένουμε εδώ και πάμε κατευθείαν στην Αθήνα, που δεν είναι ένα δύσκολο ταξίδι από εδώ, είναι το πλοίο 4 ώρες και είμαστε κατευθείαν εκεί. 4 ώρες, εντάξει. Ναι. 4 ώρες το πλοίο, μια χαρά είναι. Βγαίνεις εκεί η θαλασσούλα, βλέπεις τον Τιτανικό. Ρεμεί και το κεφάλι. Ναι, ρεμεί και το κεφάλι. Ωραία είναι. Ωραία είναι. Γιάννη, απόλυτη χρονιά όπως το σκέφτεσαι τώρα, μπορείς να είσαι σίγουρος ότι ο ΠΑΟΚ είναι τώρα στην καλύτερη κατάστασή του? Νομίζω αυτό το δείξαμε στο γήπεδο από εδώ και ένα μήνα περίπου, από την αρχή των play-off και σε συνδυασμό και με το κύπελο. Νομίζω είμαστε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο από αυτό που περιμέναμε. Έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε όμως την πιο δύσκολη τώρα που είναι μπροστά μας και ελπίζω να δώσουμε το κάτι παραπάνω που θα μας βοηθήσει να φτάσουμε στο στόχο. Για να μείνουμε λίγο στα ημιτελικά, υπήρχε κάτι, κάποιο στοιχείο μέσα στο παιχνίδι, κάποιο τομέα που μπορεί να μην πήγε καλά στα τρία μάτς με το Φίνικα, που ίσως το έχετε παρατηρήσει και το προσέχετε? Νομίζω αγωνιστικά στα δύο πρώτα μάτς στη Θεσσαλονίκη, με βάση όλα τα δεδομένα, όπως ήταν η κούραση που είχαμε από τα προηγούμενα παιχνίδια, νομίζω στη Θεσσαλονίκη πήγαμε καλά αγωνιστικά. Ήμασταν ικανοποιημένοι, ειδικά στο δεύτερο παιχνίδι κάναμε, νομίζω, είχαμε μια πάρα πολύ καλή απόδοση συνολικά. Τώρα στο τρίτο παιχνίδι που έγινε εδώ, νομίζω αυτό ήταν λίγο μια κακή παρένθεση τον τελευταίο καιρό σε εμφάνιση για μας. Εντάξει, ελαφρυντικά υπάρχουν πολλά, αλλά δεν στεκόμαστε ποτέ σε αυτά. Είπαμε, είναι η κούραση, είναι η αντίδραση που έβγαλε ο αντίπαλος. Η Σύρος έπαιξε πολύ καλά στο τρίτο παιχνίδι, δεν είχε να χάσει τίποτα, ήταν το τελευταίο της παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, γενικά νομίζω είμαστε ικανοποιημένοι. Ήταν η Σύρος, γιατί εμένα έτσι μου φάνηκε από όσο καταλαβαίνω από βόλεϊ, η κατάλληλη ομάδα για να προετοιμαστείτε για τους τελικούς. Γιατί ήταν μια πολύ σκληρή ομάδα, εντάξει, δεν ήταν κακή. Ναι, νομίζω αυτό είναι θετικό. Το ότι πριν από τόσο δύσκολα παιχνίδια που έρχονται και μια τόσο δύσκολη σειρά όπως αυτή με τον Ολυμπιακό τώρα, ήταν καλό να έχουμε έναν αντίπαλο, ο οποίος ναι, θα είναι στα μέτρα μας, θα μπορέσουμε να πάρουμε με όσο δυνατόν λιγότερα παιχνίδια την πρόκριση. Αλλά να είναι και καλός να μας προβάλλει κάποια αντίσταση, να μας κάνει μέσα αγωγικά να μας ψήσει σε δύσκολες καταστάσεις. Νομίζω ο Σύρος είχε μια πολύ καλή ομάδα, έπαιξε πολύ καλά, έπαιξε σε κάποια κομμάτια πολύ καλά. Άμυνα, μπλοκ, κάναμε τρία παιχνίδια τα οποία ήθελαν υπομονή για τη διάρκεια τους και νομίζω τα πήραμε και ήταν θετικό αυτό. Σε περίπτωση ας πούμε, που παίζαμε με την Κυφσιά όπως έπαιξε ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι ήταν προτιμότερο να παίξουμε τη Σύρο. Ναι, λόγω κόντρα ανταγωνισμού. Γιάννη, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τώρα σε αυτή τη φάση που είναι ο ΠΑΟΚ λίγο πριν διεκδικήσει το πρωτάθλημα, νιώθουμε, θα μας πεις και εσύ, ότι είναι πιο πολλοί παίχτες ενεργοί. Δηλαδή, ανά πάσα ώρα και στιγμή, δύο πασαδόροι, δύο λίμπερο, και διαγώνοι, πολύ ακραίοι, είναι ένα ρόστερ πιο βαθύ. Ισχύει? Ναι, σίγουρα ισχύει. Το είχαμε δει από την αρχή αυτή τη χρονιά. Αυτό έχει αποδειχθεί και τα προηγούμενα χρόνια. Ότι όποιος παίχτης στο ΠΑΟΚ μπαίνει μέσα να παίξει και από τον πάγκο δίνει το καλύτερο του εαυτό, είναι έτοιμος πάνω απ' όλα να βοηθήσει, είναι σίγουρα άξιος και είναι και έτοιμος να βοηθήσει. Και νομίζω είναι λίγο παραπάνω γιατί ας πούμε στη θέση των ακραίων έχουμε μια υπεροπλία, έχουμε τον Γκιόν που δεν αγωνίζεται κάποιες φορές, τον Σαφράνοβιτς που κάποιες φορές δεν αγωνίζεται, οι οποίοι είναι παίχτες που μπορούν να αλλάξουν ένα παιχνίδι και τη ροή όλου του παιχνιδιού.
Ο Σαφράνοβιτς είναι καλά από ό,τι είδαμε. Έχει βρει ρυθμό. Χρησιμοποιήθηκαν τα παιχνίδια αυτά δηλαδή. Γιατί κακά τα ψέματα. Ο Σαφράνοβιτς τέτοια εποχή είναι πάντα καλά. Δεν το φοβάμαι. Είναι όμως και αυτός και ο Λεμπρόν Τζέιμς. Φίλος είδε προχθές τις δηλώσεις σου και θυμήθηκε, θέλεις να μας πεις στο τέταρτο σετ για μας λέει τους μιμένους, η διαιτησία δεν έκρινε σχεδόν το σετ. Κάτι πρέπει να είπες και στις δηλώσεις σου. Στο προχθεσινό παιχνίδι. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι έκρινε το παιχνίδι, πάντως το έκανε πιο δύσκολο από ό,τι θα μπορούσε να είναι. Εντάξει, ήταν κάποια λάθη τα οποία ίσως είναι ανθρώπινα, ίσως είναι, δεν ξέρω τι να πω, δεν ήθελα να μιλάμε για τη διαιτησία. Πάντως σίγουρα υπήρχαν 5-6 αφισβητούμενες φάσεις, οι οποίες δόθηκαν όλες υπέρ της άλλης ομάδας. Και αυτό μας εκνεύρισε. Ναι. Χάσαμε και λίγο τη συγκέντρωσή μας και ήταν εκεί ένα σημείο που ίσως έκανε το παιχνίδι πιο δύσκολο. Εν ώψη τελικών, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός για άλλη μια φορά διεκδικούν το τρόπαιο. Τι θα παίξει μεγαλύτερο ρόλο, όπως έχει ζήσει και τους προηγούμενους τελικούς? Μεγάλο ρόλο θα παίξει σε αυτές τις σειρές. Γενικά παίζει ρόλο η υπομονή που έχει μια ομάδα στη διάρκεια. Σίγουρα θα παίξει ρόλο η διάρκεια από μόνη της. Ναι. Σίγουρα χρειάζεται μια καλή απόδοση και σταθερή απόδοση από όλους τους αθλητές και μια καλή ομαδική απόδοση. Αλλά το σημαντικότερο είναι η θέληση και το πάθος και το... αυτό που λέω συνέχεια, ότι ακόμα και ένα κακό πλάνο, έχουμε αυτό που έχουμε, ότι δεν θα παρατήσουμε ποτέ και μέχρι την τελευταία στιγμή θα παλεύουμε για αυτό που θέλουμε. Πόσο σημαντικό ήταν για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη του ήττα σε παιχνίδι που έκρινε τίτλο φέτος σε εγχώριες διοργανώσεις? Γιατί κακά τα ψέματα, όταν του έχεις πάρει 3 πρωταθλήματα σε ρί και έρχεται και μια χρονιά η οποία δείχνει πολύ καλύτερος από σένα και ξαφνικά στο πρώτο παιχνίδι που καίει η μπάλα χάνει, δεν είναι κάτι που μπορεί να το επηρεάσει? Σίγουρα όλα αυτά είναι ένα επιπλέον βάρος για τους αντιπάλους μας. Παρ' όλα αυτά εμείς δεν κοιτάμε. Σίγουρα το έχω ξαναπεί και αυτό, ότι το άγχος δεν το έχουμε εμείς. Ο ΠΑΟΚ είναι στην κορυφή από πέρσι και το άγχος το έχουν αυτοί που θέλουν να ρίξουν τον ΠΑΟΚ από την κορυφή. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Τώρα από εκεί και πέρα είναι η δουλειά τους να το διαχειριστούν. Η δική μας δουλειά είναι να είμαστε έτοιμοι, να κοιτάμε να εκμεταλλευτούμε οποιαδήποτε πιθανή τέτοια κατάσταση και να είμαστε έτοιμοι να την εκμεταλλευτούμε. Αυτό είναι το βασικό του. Μετά το τελικό κυπέλου έγιναν διάφορες αναλύσεις και δηλώσεις υπήρχαν από αθλητές και συμπαίκτες σου που έθιξαν θέμα πιο ελληνικού ρόστερ του ΠΑΟΚ και ότι αυτό έπαιξε ρόλο τελικά, ήταν υπέρ του ΠΑΟΚ. Οι Έλληνες νιώθουν περισσότερο τι ακριβώς συμβαίνει. Μπορείς να το θέσεις και τώρα πριν του τελικού πρωταθλήματος ότι είναι ένα πλεονέκτημα για τον ΠΑΟΚ? Εντάξει, νομίζω δεν είναι ώρα να λέμε λόγια μεγάλα. Η ώρα είναι να δείχνουμε μέσα στο γήπεδο τι πρέπει να κάνουμε. Σίγουρα για αυτό που λέτε δείχθηκε μετά το κύπελο, γιατί σαν δεδομένο βλέπαμε μια ομάδα να παίζει με μέγιστο 3 ξένων μέσα και κάποια διαστήματα δεν έχουμε κανένα ξένο μέσα. Mm-hmm. Και απ' την άλλη να βλέπουμε 5 ξένους αθλητές στο κορυφαίο επίπεδο και το αποτέλεσμα γνωστό. Από εκεί και πέρα νομίζω αυτό είναι κάτι που το συναντάμε και σαν δήλωση, ας πούμε, και σαν τοποθέτηση παντού, ακόμα και στο ποδόσφαιρο, σε μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ντέρμπι, ότι στα ντέρμπι σίγουρα έχει παραπάνω κίνητρο αυτός που ξέρει πολύ καλά τη σημασία του. Ναι. Βέβαια, σε αυτήν την περίπτωση, το είπα και την άλλη φορά, ο Σαφράνοβιτς νιώθει πολύ καλά το τι συμβαίνει όταν είναι τόσα χρόνια εδώ και έχει ζήσει τόσα και τόσα. Δηλαδή, τι να πεις, ότι είναι ξένος και αφού νιώθει πολύ καλά. Ο Σαφράνοβιτς ίσως θα ξέρει και καλύτερα από εμάς. Εγώ ας πούμε ότι το Σαφράνοβιτς έμαθα. Αυτό είναι. Πώς να διαχειρίζεται κάποια πράγματα. Σίγουρα, ο Σαφράνοβιτς θεωρητικά είναι Έλληνας πλέον και για αυτά τα παιχνίδια εγώ περιμένω πολλά από τον Σαφράνοβιτς και είμαι σίγουρος ότι θα είναι εκεί. Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Καλή δύναμη, καλή τύχη με τη νίκη. Τι άλλο να πούμε. Καλό ταξίδι για τον Πειραιά. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.